Α, φώνα, εδώ, στον αέρα πες. Όλα εσύ, ε. Όλα εσύ. Άντε καφενεία. Καφενεία. Βέβαια. Νίκο, πολύ φορτωμένος εσύ έρχεται σήμερα, δηλαδή θέλω να ξεφορτώσει λίγο. Θέλω να κατεβάσει από τρίτη Τετάρτη που έχει νομίζω και να πας σε μια Δευτέρα. Τι έχει θες να βάλεις. Είχε Champions League. Προσέξτε το Μοσχοβίτζη λέει. Άντε καφενεία, βάλτε Champions League και βάζει Basketball Champions League. Πάει να λέει, ρε φίλε. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που επιστρέφει στο μπάσκετ. Δεν τον νοιάζει τον Παοξή, ρε φίλε, αυτό. Τι το πράγμα. Δεν τον νοιάζει, ρε φίλε. Ο Παοξή με τον Πασχετικό Champions League ασχολείται. Πλάκα μου κάνει. Δεν τον νοιάζει. Από την προηγούμενη Τρίτη μετράτε μέρες και ώρες για το μάτσο απόψινό. Τον νοιάζει τον Παοξή. Νίκο. Όλοι τώρα είναι χαλαροί, δεν μπορούν να πάνε γήπεδο και έχουν αράξει φίλε και βλέπουν. Ο Αργιανός περιμένει. Από Ιερουσαλήμ σαν Παύλο Μπούργκο. Περιμένει το Ματέο. Είναι στον αναστελισμό εκεί. Όπω Νίκο, τι ζάρι σήμερα το Ματέο, ρε φίλε. Αμάν δηλαδή. Αύριο έχετε όμως. Ναι, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αν δεν το δω εδώ. Άνα, μπράβο. Okay. Αλλά λένε... γιατί σήμερα γίνανε τα να μην πω τι. Αύριο έρχεται. Λοιπόν. Χάρη. Είναι ο αθλητικός Λίμπερο 107,4 στον οποίο είναι συντονισμένοι. Ναι, ναι, ναι. Δεκατόρου βλέπω. Λοιπόν. Σαν το σκύλο με το γάτο. Με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παδόπουλο. Μέχρι τι 8 σήμερα. Μέχρι τι 8. Α, 8, μ' αρέσει. Κρακ. Λοιπόν. Μια μισή ώρα όλη δική σα. Με ανοιχτέ γραμμέ από τώρα μέχρι και τι 8 παρα 5. Μόνο πάω Κράσνονταρ, τίποτα άλλο. Όχι, και Άρης. Τίποτα πάω Κράσνονταρ. Τι Άρης, ρε Νίκο. Μόνο θεματική εκπομπή θα να κάνουμε. Όχι, δεν μου πει τίποτα. Βγαίνει ο δικό σου τα λέει, μετά βγαίνω εδώ πέρα και μου λένε εσεί λέγατε. Και το μεταξύ, εγώ χθε τα έλεγα στον άνθρωπο. Του λέω, εγώ είπα τίποτα τέτοιο. Φωνάζει ο Χρήστος, δεν μπορώ να ακούσω τον Χρήστο, θα βγαίνω μετά σε εμάς και τα ακούω εγώ, εγώ τι φταίω ρε φίλε. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή, βάλουμε ένα στοίχημα. Αυτός είναι, ναι. Ποιον παίρνεις. Ο ψηλό ρε. Ωραία, εγώ παίρνω τον Νεκτάρι. Όχι ρε ψηλό. Θα παίρνω τον ψηλό, είναι η αλήθεια, αλλά μου τον έφαγες. Πάμε στο πρωτοφύλλο, ναι. Έλα, αποτύχατε και οι δύο. Μηδέν στα δύο, κουβά, κουβά. Τι έγινε, εγκλειωμένη. Άκουσα για το Ματέο, μωρέ. Κάνεις στοχευμένες παρεμβάσεις πλέον, δεν είσαι όπως την που βγαίνεις κάθε μέρα. Κάνεις στοχευμένες παρεμβάσεις μέσα τόσο για να μην κουράζει τους συνακροατές σου, μου αρέσει. Ναι, όταν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, παίρνω τηλέφωνο. Για. Είναι του Ματέο το ενδιαφέρον. Τώρα είδα, ναι, είδα το Ματέο, καλά το είδα και πιο μπροστά και στο Facebook που έψαχνα, είδα τις ανακοινώσεις. Ναι. Με το που, αυτός τώρα είναι έτοιμος σίγουρα γιατί έκανε προετοιμασία με την Ερυθρό Αστέρα. Άλλωστε δεν είχαν και στην λίστα με τους, για την Ευρώπη το Ματέο, άρα είναι έτοιμος από φυσική κατάσταση. Και επομένως άμα θα έρθει αύριο, αύριο είναι Τετάρτη, τι μέρα είναι. Αύριο είναι Πέμπτη, αύριο είναι Πέμπτη, αύριο είναι Πέμπτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ας την αποστολή θα είναι δεδομένα άμα έρθει αύριο. Δεδομένα κιόλας, μάλιστα. Κλεωμένη. Και άμα είναι έτοιμο. Έλα. 50% μεταπόληση λέει θα ο Σέρβος. Θα δούμε παιδιά, λέει ο Σέρβος, δεν είναι επιβεβαιωμένο. Λέει ο Σέρβος, δεν είπα κάτι τέτοιο φίλε μου. Ναι. 30 λένε. Ναι. Αλλά εμείς λέμε τώρα σε περίπτωση που, είναι, που έρθει, είναι έτοιμος από φυσική κατάσταση. Την αποστολή θα είναι, γιατί να μην είναι δηλαδή, τι θα γίνει. Και μπορεί να πάρει, αν όχι βασικό, να πάρει χρόνο συμμετοχή. Δεν είναι τόσο. Δεν το θεωρώ απίθανο, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα δούμε. Ναι, εντάξει. Αλλά από φυσική κατάσταση πιστεύω ότι είναι έτοιμος. Αλλιώς δεν θα τον παίρνω. Άμα ήθελε 5 μήνες για να στρώσει από φυσική κατάσταση, τότε τζάμπα μεταγραφή έγινε. Εννοείται αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούω και κάτι άλλο εκεί πέρα, μια πρόταση που έγινε για τον Γκάτσε, λέω. Το ίδιο ισχύει για τον Γκάτσε. Τον θεωρώ έναν πάρα πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν ήξερα την ηλικία του. Άκουσα ότι είναι 27 χρονών στα 28. Μεγάλος και αυτός. Ο Γκάτσε έγινε 27 χρονών. Εργαλείο. Να χαρά. Για μένα ο Γκάτσε είναι αυτό που ψάχνει ο Άρης στα αμυντικά χαφ. Το εξάρι που λέμε τον κόφτη. Λοιπόν, αν είναι σε καλή κατάσταση, φυσικά τον παίρνεις με κλειστά τα μάτια. Εξαρτάται βέβαια και από το οικονομικό. Είναι ένας παίχτης που τρέχει πάρα πολύ στο κέντρο, κλείνει πάρα πολύ καλά τους χώρους, τους διαδρόμους, βοηθάει και την άμυνα. Είναι αυτό το κλασικό εξάρι που τόσο καιρό προσπαθεί να βρει ο Άρης και μου παίρνει όλο οχτάρια και δεκάρια. Μετά το Σιώπη δηλαδή θα λέγαμε κλειωμένοι, ε. Μπράβο, είναι ακριβώς ο Σιώπης. Ο Κάτσε είναι Σιώπης. Εγώ λέω ότι είναι λίγο καλύτερος στα καλά του. Είναι λίγο καλύτερος γιατί μπορεί να κάνει φάουλ έξω από την περιοχή καλά. Διαφωνώ. Ναι, εγώ τον Γκάτσε τον θεωρώ ότι είναι είναι ακριβώς το ίδιο με το Σιώπη. Λοιπόν, και το εξάρι θέλει, γιατί ο Άρης συνέχεια τις μεταγραφές μου λέτε ότι παίρνει εξάρι και στο τέλος βγαίνει οχτάρι, βγαίνει δεκάρι. Λοιπόν, και παίζει ο Ματία για αυτά για τον Γκάτσε. Αυτή η παιχτάρα. Αυτά για τον Γκάτσε. Αν είναι οικονομικά προσιτός. Ναι, άμα είναι οικονομικά προσιτός και σε καλή φυσική κατάσταση, έτσι, τον παίρνεις με κλειστά μάτια. Έτσι. Γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ μεσοαμυντικά. Λοιπόν, την Κυριακή βέβαια
στο μάτι με τον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να υπολογίσουμε βέβαια σε αυτούς τους παίκτες γιατί δεν έχουν υπογράψει ακόμα και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση. Διπλό και από Γιάτος αντίο. Η εντεκάδα είναι δεδομένη γιατί Βελιζίση στο βουνό θα πάει. Κάτσε ρε δεδομένη, ακόμα δεν έχει κάνει δοκιμές ο άλλος, περιμένετε. Ναι, εγώ τις κάνω, τις έκανα τις δοκιμές στην εντεκάδα, την έχω βγάλει ήδη. Για πες, ο Ρόους θα είναι δεξιά, ο Γκάνι αριστερά. Και άμα, παίξει ο Σάκητς. Ο Σάκητς ακόμα άμα δεν είναι έτοιμος, ο Ρόους είναι το πιο πιθανό να πάει δεξιά. Κλεμμένη τα λέγαμε πριν. δεν τα άκουσα καλά πριν. Γιατί είχα στο μυαλό του Γκαρσία και δεν άκουγα τα άλλα. Λοιπόν, το βουνό Βελιζέχης με τον Μπακαλιάνη κέντρο της άμυνας. Εγώ λέω ότι ο Σάκης την Κυριακή είναι πιθανό να παίξει. Πάμε παρακάτω. Καλά, εντάξει. Ναι. Άμα παίξει τώρα, εγώ βάζω μια ενδεκάδα με τον Μπακαλιάνη. Με τα τωρινά δεδομένα. Στα αμυντικά χαφ, εάν ο Σάσα είναι έτοιμο, φυσικά θα είναι ο Τζέκο με το Σάσα. Ο Μπερτόλιο θα είναι σε ρόλο οργανωτή. Απ' τη μια μεριά θα είναι ο Μπρούνο Γκάμα, απ' την άλλη ο Μαντσίνη και κορυφή ο Λόπεζ. Λοιπόν, ο Ντάτκοβιτς πρέπει να καθίσει πάγκο λίγο, γιατί δεν έχει τα πατήματα ακόμα, μάλλον δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Θα περιμένω λίγο ακόμα για τον Ντάτκοβιτς και μετά θα τον κρίνω. Ελπίζω να είδαν καλά αυτοί που τον έφεραν, να μην βγει κανένα ταγάρι, έτσι. Μέχρι τώρα... Πιστεύω ότι δεν έχει προσαρμοστεί. Οι μεταγραφές κρίνονται σε βάθος χρόνου και δεν βγαίνουν όλες. Ναι. Αλλά μέχρι να προσαρμοστεί, μέχρι να έρθει σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί να παρουσιάζει αυτά τα πράγματα στην άμυνα. Οπότε θα καθίσει στον πάγκο και θα τον αντικαταστήσει. Γιατί μόνο αυτός είναι, για το Ρόζ, γιατί δεν λες. Που αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Ναι, και για το Ρόζ λέω, αλλά ο Ρόζ. Ναι. Σαν στόπερ δείχνει κακό πρόσωπο. Όταν πάει δεξί μπακ είναι καλύτερος. Λοιπόν, ναι. Κλωμένη μόνο Ματία. Το πιο σταθερό, ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη φίλε το συγκεκριμένο σεζόν. Και κάποιοι δεν τον θέλανε. Αλλά λέγαμε εμείς για το Ματία. Γι' αυτό βάζω το Βελιζίση με τον Μπακαλιάνη στο κέντρο της άμυνας. Έτσι. Και μην ξεχνάτε και τις αλήθειες που είπε ο Βελιζίσης, έτσι. Είπε αλήθειες, αυτό είναι αλήθεια. Ήμασταν απροετοίμαστοι και το περίμενα αφού το είπε ο ίδιος. Ήμασταν απροετοίμαστοι και δεν ήταν έκπληξη που αποκλειστήκαμε στην Ευρώπη. Άμα το λέει αυτό ο Βελιζίσης, τι να πούμε εμείς παραπάνω. Τι να πούμε εμείς, αφού το λέει ο Βελιζίσης. Να σου πω. Έτσι. Το μάτι σήμερα το βράδυ, πώς το βλέπεις για να κλείσουμε να πάμε στον επόμενο. Ο κλειδωμένοι. Άλλου δύο. Κράσνονταρ, πώς το βλέπεις σήμερα. Έλα. Κράσνονταρ λείπουν. Έχει κάποιες απουσίες πιθανές. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι λείπουν σίγουρα. Μα ο ένας λέει πήγε. Είναι η γυναίκα του. Χθες ήταν εκεί, σήμερα λένε ότι μπορεί να γύρισε. Μπορεί να ήρθε. Με τι να γύρισε, πώς θα γυρίσει. Τι κάνει και σου λέει να φτάσει κλειωμένη τώρα παιχνίδι Champions League, φίλε, είναι δυνατόν. Δηλαδή γίνεται αυτή η ομάδα να μην το πληρώσει αυτό το πράγμα. Την άμυνα ακούω ότι αυτοί είναι μπάτι χιλιαλές και δεν έχουν τίποτα. Δεν είναι καλή, επίθεση είναι καλή. Αλλά εκεί έχουν απουσίες, μάλλον. Επομένως, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, δεν θα περάσει ποτέ. Ούτε σε 100 χρόνια δεν περνάει. Έγινε κλειωμένη για να πάμε και στους επόμενους. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα παιδιά, επειδή είστε και πολύ όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι, έφαξε το κλειωμένη. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Τζάμπα να έρθει ο Κάτσε να παίζει και να μην πληρώνεται καθόλου. Δεν τον θέλω, όχι για παικτικούς λόγους. Για άλλους εξαγωνιστικούς. Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Τελείωσα με αυτό. Ναι. Θέλω να πω για τον φίλο τον Ομοϊδεάτη, τον Συναριανό, ναι, που μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Διευθυντή. Ναι. Ρε ηγεσία, δεν στράβωσες με πτώσεις, με χίλια μύρια όσα και στραβώνεις τώρα που ταχώνει ο πρόεδρος, γίνονται ανακατατάξεις. Γίνεται ό,τι γίνονται, έρχονται παίκτες, φεύγουν παίκτες για να στρώσει ομάδα, να δέσει ομάδα και στραβώνεις τώρα, είναι δυνατόν. Πρέπει να είμαστε στην ίδια ηλικία, ίσως να είμαι και λίγο μεγαλύτερος. Δεν γίνεται να στραβώνεις τώρα ρε φίλε. Αυτά ήθελα να πω, την καλησπέρα μου. Καλό απόγευμα. Να ξέχασα και κάτι που άλλο, αλλά... να πω και αποτέλεσμα σήμερα. Βεβαίως, ναι. Θέλουμε και σκοράκια για απόψη από όλους, εννοείται. Ωραία. Ένα-δύο. Νίκη Κράσνονταρ. Οκ. Το κρατάμε. Και προχωράμε. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Σαφή. Συγκεκριμένε θέσει, αλλά σαφή. Ναι. Εντάξει, συμφωνεί, διαφωνεί. Ναι, το σκέτο. Δεν πλάτε καθόλου. Μ' αρέσει. Τέτοιου θέλω. Ναι.
Εγώ κάνω φτού-φτού με αυτό που είπε. Έλα ρε Γιώργο! Έλα ρε Γιώργο, από τα Πάτρια εδάφη! Έλα ρε φίλε! Είμαι χαντακωμένος σε ένα λεωφορείο του Άστο μέσα. Είναι καλή Ολλανδία τώρα! Περιμένω στο IKEA με την να φύγει το λεωφορείο. Ναι. Έχω παλουκωθεί με αντισηπτικά αυτά σχεδόν κάθε, θα κάνω μπάνιο εδώ πέρα μέσα. Ναι. Λοιπόν, και πηγαίνω καρφί, κατεβαίνω Υποκράτιο, ναι. Κατεβαίνω με τα πόδια πάνω την Κλάδους. Ναι. Ωραία. Περνάω από την μπουτίκ, παίρνω άλλες 4 μάσκες για τα βαφλαράκια μου. Ναι. Και φεύγω πάνω λαμπράκι και πάω στο... Να το κάνω διαφήμιση, να μην το κάνω. Πες το τώρα σιγά, τι πειράζει. Το Μόνοπολο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να σου πω. Χαρά, είμαστε όλα καλά. Έλα, πες. Στο μαγαζί τώρα εκεί σήμερα, άμα γίνει κατά θαύμα. Ωραία. Παοξίδικο. Είναι το Μάζ 2-1. Τι γίνεται. Και πάει παράταση. Έτσι, θα βγούμε απ' έξω και θα τα βλέπουμε στα πειρατικά τώρα τα κινητά μας. Υπέροχο. Αυτό θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Για όλα υπάρχει λύση. Για όλα υπάρχει λύση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξέρω ποιο είναι το σκορ, παιδιά, και το λέω, θα σας το πω πολύ ανέκδοτο. Το έχω προτείνει κιόλα, γιατί ξέρω όταν έχω κάτι εκλάμψεις τρομερές, δεν ξέρω το. Λοιπόν, το σκορ είναι 2-0, με γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τέλη πρώτη ημιχρόνου και στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Άσο. Δηλαδή να κερδίσει και τα 2 ημίχρονα και ένα σκοράρι και στα 2 ημίχρονα και να είναι κυνηγητής και να αποκριθεί. Ναι. Στοιχηματάρα κόμπο έχει δώσει. Ωραία. Λοιπόν, θα είναι το παιχνίδι την πρώτη μισή ώρα αυτό το κλασικό, το σε βλέπω με είδες, σε βλέπω δεν με είδες, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Ναι. Και μετά θα γίνει, ξέρεις, το. Η επιφύτηση που λέμε, έτσι τέτοιο. Πώς θα το πω, τέτοιο προαίσθημα έχω. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Και θέλω επίσης κάτι να σας ρωτήσω. Παρακαλώ. Γιατί επειδή έχω υποσχεθεί σε κάποιον συνακροατή μου κάτι πριν 4 μήνες. Ναι. Ναι. Αλλά λόγω ανωτέρας βίας απέχω πλέον από τις εκπομπές που ήμασταν μαζί. Ναι. Κάποτε με Ζαγόρα, αυτά ξέρω εγώ, ζούγκλες, ιστορίες, πράγματα. Ναι. Μιλάω για τον καθηγητή, τον Σωτήρα από ναι. Πάτρα. Ναι. Έχω μία φανέλα μαζί μου. Αυθεντική, τον έχω υποσχεθεί και επειδή εγώ ότι υπόσχομαι πέρα από το τι γίνεται, αν υπάρχουν διαφωνίες, συμφωνίες, αυτά, παρεξηγήσεις κτλ. Θέλω να του τη δώσω. Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο να την έχω μαζί μου. Δηλαδή, αυθεντική 27 του Μίσης. Την είχα υποσχεθεί κάποτε στον αέρα. Ναι. Πριν 4 μήνες. Και την έχω μαζί μου στην αυθεντική του σακούλα του ΠΑΟΚ μέσα. Να φανταστείτε την παρήγγυλα από Ελλάδα. Ήρθε στην Ολλανδία και την έφερα πίσω από την Ολλανδία τώρα για να τη δώσω με κάποιο τρόπο. Βέβαια τότε πίστευα ότι. Εντάξει, υπό άλλες συνθήκες, αλλά έγιναν κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τα έγιναν τώρα, ό,τι έγινε. Αλλά θέλω να βρεθεί στα χέρια του και δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, Σωτήρη, από Πάτρα. Ναι, βρε, εννοείται. Θέλει σε κάποια φάση πρωινές ώρες να μιλήσει με τη Μαριλής και από εκεί μου βρεθεί άκρη. Είναι. Δεν μου λέτε, αν εσείς θα έχετε αυτή τη ζώνη. Όλοι δικοί μας θα είναι. Από 6,5 μέχρι 8, γιατί είναι η ζώνη πλέον που βγαίνει. Στους άλλες εκπομπές. Και πιο νωρίς, μη σου πω. Δεν γουστάρω. Όποιος δεν μας γουστάρει, δεν τους γουστάρουμε κι εμείς. Πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, απλώς αυτό πέρα από τώρα σοβαρά, επειδή το υποσχέθηκα και ό,τι υποσχόμαι πρέπει να το κάνω πράξη, θέλω να το τακτοποιήσω δηλαδή. Οπότε, αν τυχόν περάσω κάποια στιγμή 7,5 ώρα, ξέρω εγώ, το βράδυ, το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε, κάπως θα κανονιστεί, ναι, εδώ θα είμαστε. Να την δώσω ναι. Και μετά κανονίστε εσείς με τον Ζαγόρα. Ο Ζαγόρας φίλος του είναι, οπότε να τη δώσω στα χέρια του. Θα γίνει δουλίτσα. Οκ, okay. Έτσι. Ναι. Την έχω υποσχεθεί, όχι τίποτα άλλο γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άντε, με την νίκη σήμερα, να σε καλά. Έγινε Τζόρτζ, να είσαι καλά. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χαίρετε. Λοιπόν, μια ερώτηση να κάνω. Βεβαίως, όσοι θέλετε. Τους συμπολίτες Αριανούς, γιατί ρωτάτε για το σημερινό σκορ. Γιατί δεν. Να έχουν άποψη. Κουβέντα, κάνουμε Γαβαλέο. Καθένας. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα ρωτούσαμε τους προηγούμενους τους Παοξίδες για την Κόλο Σκοβαλίφκα. Και ο Ολλανδός είχε πει σκορ. Ναι, αλλά εδώ φαντάζομαι λόγω εμπειρίας δεν παίζει. Λόγω αντιπαλότητας σίγουρα τα σκορ θα είναι όλα υπέρ. Όλους ρωτάμε. Έτσι εννοείται, ναι, ναι. Εγώ πρόσεξε, εγώ που είμαι, σου λέω Αριανός, εντάξει, άμα το δω καθαρά ποδοσφαιρικά και αντικειμενικά, σου λέω, ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει. Δεν μπορώ να σου δώσω σκορ, πιστεύω το πιο πιθανό για μένα είναι το 1-1 με 2-1. Ωραία, δεν είμαστε μακριά καταρχήν σε αυτό που πιστεύω κι εγώ. Ναι. Αυτό που θέλω να πω στην πλεωμένη είναι όλη την δόση πειράγματος, έτσι, ναι. Κλεωμένη, ούτε σε 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ μπορεί, δεν ξέρω αν θα δει η Champions League.
Αλλά προσπαθεί στο παρακάτι, στο παραδύο, παραένα. Θα του κάτσει και τύχει μια φορά. Εσύ ρε Κλεωμένη, θα παίξεις ποτέ τη Champions League? Θα παίξεις ποτέ προκριματικά? Γιατί βλέπω από το πρωί κάτι ειρωνίες περί σεντονιών και ότι έχει παζάρει σε ντούμπα και πολλά κάτι ωραία σεντόνια. Άμα δανείστε. Εδώ στο Λίμπερο. Γενικώς παντού. Α, γενικώς παντού. Εντάξει. Είναι τελευταίες μέρες. Γιατί εσύ στο Λίμπερο φαντάζομαι δεν έχετε τους άγνους οπαδούς. Τι είναι στους άγνους οπαδούς? Έχουμε από όλα. Ναι, δεν είναι όλοι, ας πούμε. Έχουμε... 33-33, εντάξει. Ναι, έχουμε από όλα τα λουλούδια. Δεν είναι. Από όλα τα λουλούδια. Δεν είναι όριστο τον Νίκο δηλαδή που θέλει να αποκριθεί ο Πάο, κατάλαβες. Ναι, δεν είπα που ότι θέλω. Σήμερα θα βλέπει το παιχνίδι. Δεν είπα ότι θέλω. Μόλις βάλει κανένα γκολ, πέλεγε να σφίξει την κοθιά του, ας πούμε. Δεν είπα ότι θέλω. Εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά. Okay. Ναι. Παιδιά, σήμερα το ματς οπαδικά, ο Πάοξης, είναι στα κάγκελα και οποιοδήποτε θα ήταν στα κάγκελα, έτσι. Φλερτάρει με την ιστορία του, φλερτάρει με το μέλλον του, με τα εκατομμύρια, δεν ξέρω τι, με οτιδήποτε, έτσι. Είναι ένα turning point. Δεν είναι πολύ μεγάλο ξενέρωμα για όλους εσάς το γεγονός ότι δεν μπορείτε να πάτε στο γήπεδο? Εγώ τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει το να μπορείς να πάτε στο γήπεδο. Τώρα είναι. Καλό είναι αυτό, Νίκο. Είναι, αλλά θέλω να μου δώσεις λίγες ώρες χρόνο να το σκεφτώ όταν θα συμβεί. Ναι. Δεν θέλω να προτρέχω. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Όχι, δεν σου λέω για ότι θα γίνει στο αποτέλεσμα. Άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα θα γίνει στο παιχνίδι. Σου λέω, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Αλλά για να μπει στην ψυχολογία ενός παοξή, θα σου πω ότι δεν το σκέφτεται ούτε άντε να το σκεφτεί ένα στους 100. Και αν το σκέφτεται, δεν το λέει. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που καίει είναι αυτό το βήμα. Μετά θα δούμε. Πολύ ωραίο πρόβλημα χειμωνιάτικο, θα έλεγα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι από τα ευχάριστα που λέτε. Αυτά τα ευχάριστα προβλήματα που λέτε σε δημοσιογράφη. Ναι, ο ευχάριστος πονοκέφαλος. Δηλαδή έχει κάποιος πονοκέφαλο και λέει αυτή ωραία που περνάω. Τι ωραία πραγματικά. Ευχάριστος πονοκέφαλος. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα. Έλα. Θέλω να δω την αποστολή της Μπαρτσελόνα παράδειγμα. Δεν είναι και λίγο σαν εικόνα αυτό? Ναι. Καλά, τώρα μην είσαι μέσα. Τέλος πάντων, καλά, ας έρθει εκείνη η ώρα με το καλό. Και το συζητάμε τότε. Ναι, ας έρθει εκείνη η ώρα για την Μπαρσελόνα και αν έρθει, τα λέμε τότε. Να σε καλά. Να σε καλά. Γιατί και στον Άρη τη Ρέκα ονειρεύονταν κάποιοι και. Τι πια? Τη Ρέκα. Και μετά, Κροατία και πια. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Εδώ Γιώργο Τζίκ να πούμε. Έλα, Γιώργο, έλα. Άκουσα το φίλο του Λίπα να πούμε. Ναι, ναι. Ήταν αδυστά σε καλό δρόμο, αλλά θέλω να το πω το εξής. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι η τηλεόρασή του, μάλλον στις καθυστερήσεις προς το τέλος του αγώνα, θα χαλάσει να πούμε. Να πούμε. Θα κοπεί η εικόνα, γιατί όντως το σκορ θα είναι 2-0 μέχρι το 90. Ναι. Και κάπου εκεί στις καθυστερήσεις θα βρεθεί ένας Λιβάγια της Κράσουνταρ, θα το καρφώσει και θα στείλει τον πάση στην παράταση. 2-1. Ναι. Τώρα στην παράταση δεν θέλω να το πω να πούμε τι θα γίνει, γιατί θέλω να αφήσω στο σπένσα, ας πούμε, να υπάρχει αγωνία. Αλλά το ακριβές σκορ θα είναι 2-1, να πούμε και παράτα. Εντάξει, τώρα το τι θα γίνει στα μαγαζιά, ρε παιδί μου, είναι γνωστό, ας πούμε, ότι οι φίλοι συμπολίτες έχουν πολύ καλή σχέση με την αστυνομία από παλιά, έτσι, γλωσσόφυλλα κτλ. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Μιλάτε τη λέξη γλωσσόφυλλα, ρε, στον αέρα. Δεν θέλω να τη λέτε τη λέξη γλωσσόφυλλα. Ναι, ρε φίλε, λέω, αν ήταν ο Άρης και ο Ηρακλής, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την αστυνομία. Αλλά με τον ΠΑΟ, ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε, ότι. Δηλαδή, έχω και αστυνομικούς που μου λένε ότι τις καλύτερες πληροφορίες παίρνουν τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Είναι πολύ φίλοι μας, ας πούμε. Εντάξει, συνεργαζόμαστε άψογα. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα στα μαγαζιά στην παράταση. Έτσι, οπότε του λείπα να πούμε, πρόσεξε, γιατί θα είναι το σκορ 2-1 τώρα. Στην παράταση θα γίνει, θα το δούμε. Άμα φτάσει ένα κουρασάν, ας πούμε, και είναι και μόλτο, είναι και καλά, τα προφιτερόλ, κάτι θα γίνει, να πούμε. Πάντως είναι άσος το ματς, έτσι, τώρα χωρίς πλάκα. Στοιχηματικά είναι άσος, ας πούμε. Βλέπεις ωραίο, τα λέει, αλλά λέει ότι είναι άσος, φίλε. Εντάξει. Εγώ θα προτιμούσα, αν με ρωτάς, να λήξει 3-2, ρε παιδί μου, να πληρωθώ και τον άσο. Ναι. Και να γίνει αυτό που θέλω, ρε παιδί μου. Αλλά ότι είναι άσος, να ξέρεις. Αυτός ο άσος δεν χαλάει με τίποτα. Ναι. Δεν χαλάει, να πούμε. Είναι, δηλαδή, σήμερα μοιράζει λεφτά ο ΠΑΠ, ας πούμε. Έχει γίνει φιλανθρωπικό ίδρυμα. Παίζει τον άσο και ξέρεις ότι είναι. Πα στην τράπεζα, ας πούμε, τόκο 100%, αφού επί δύο δεν είναι. Ότι βάλεις επί δύο. Οπότε φορτώσε τον Άσο Μάγκες, γιατί για να πάρουμε τα σόβρακα το ΠΑΠ, να πούμε. Τους θα πάρουμε τα λεφτά. Γιώργο, να είσαι καλά. Γιαννάρα, για να πάμε στο τελευταίο, ναι. Έτσι. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ο Ματέο θα είναι όπως παλιά, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί αν είναι όπως παλιά, πάμε για κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση. Μάλιστα. Γιατί εντάξει, το Παναθηναϊκό, ας πούμε, είναι για λύπηση ο καημένος. Ναι. Τον γύρω να πίσω, λένε, ξέρω εγώ, παρακαλάνε, τον γύρω να πίσω. Εγώ αυτά τα έλεγα από το καλοκαίρι, ας πούμε, ότι θα γίνουν. Ναι. Κάνε το λάθος που διέψουν τον Δόνι. Αυτά, παιδιά. Έγινε. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο πρώτο διάλειμμα. Ναι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, σας παλικάρια, λοιπόν, να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Ναι. Στο φίλο μου τον Γιώργο από Λαδία. Ναι. Φίλο μου ραδιοφωνικό, έτσι δεν γνωριζόμαστε με το παιδί. Το γουστάρω πάρα πολύ για αυτά που λέει κατά καιρούς. Και να του πληροφορήσω ότι λόγω του ότι κάποια παλικάρια σαν και εσένα και σαν κάποιους άλλους που φύγανε από την εκπομπή, πήρε τον πούλο της και εκπομπή. Αυτό είναι ένα γεγονός. Όσον αφορά τώρα για κάποιους ζηλιάριδες της πόλης, όπως εδώ το παλικάρι που μιλούσε πριν, το διάσημο αερολόγο, μπουρδολόγο, τσικ. Μη χαρακτηρίζεται. Προπαγανδολόγο. Ναι. Προπαγανδολόγος. Ναι. Είναι και όποτε θέλει, ας γίνει να το αποδείξω κατ' αφορά. Ναι. Προπαγάνδα μια ζωή. Και ψέματα. Γιατί δεν έχει πει ποτέ τίποτα που να έχει βγει έτσι κι αλλιώς. Θα τον πληροφορήσω ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα αλλάξει πολλές ομάδες ο τσικ σχηματικά. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να γίνει σήμερα, φίλε μου τσικ. Είσαι καταδικασμένος να παρακολουθείς τηλεορασίτσα. Καναπέ, ξέρεις τώρα να μην λέμε τα τετριμένα για πίτσες και βλακίες, τον καναπεδάκο σου πάντως φάει ό,τι θες, φάει πατατάκια, τι γουστάρεις. Λοιπόν παιδιά, το μάτς είναι δύσκολο, ό,τι και να γίνει ο ΠΑΟΚ είναι ήδη κερδισμένος. Σωστό αυτό. Ό,τι και να γίνει, είναι ήδη κερδισμένος. Σωστό. Θέλετε δεν θέλετε μερικοί. Και εμάς, ό,τι και να γίνει, η συγκέντρωσή μας θα πρέπει να είναι μετά πάλι στο πρωτάθλημα. Γιατί δυστυχώς και στο Champions League να μπούμε παραπάνω από το να βγούμε τρίτη με τέταρτη πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα σε όμιλο, οπότε θα πρέπει να δώσουμε βάση και εδώ και να μην φτάσουμε στο σημείο να είμαστε εδώ πέρα πολύ χαμηλά για να είμαστε αξιοπρεπείς στην Ευρώπη. Είναι άποψή μου. Θα τα πούμε. Καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι από τα τρία, έτσι, της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παδόπουλος. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής από τα τρία που θα έχουμε σήμερα συνολικά. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 2-3-10-2-87 και 3-8 ανοιχτό φεύγεις, το τηλεφωνικό κέντρο. Κάτσε λίγο από εδώ, τον θέλει ο κύριος διευθυντής. Σήκω. Τι έγινε, ρε παιδιά. Έλα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Έλα, πέσιμο. Μοσχοβίτη, συνέχισε εσύ. Συνέχισε, έχει ανοιχτά τα μικρόφωνα. Συνέχισε, Μοσχοβίτη. Τι έγινε, ρε παιδιά. Μας την πέσανε. Τι έγινε. Λοιπόν. Εδώ... Δεν έβαλα να παίζει τίποτα. Δεν έβαζε. Εδώ είμαστε. Έλα. Ποιος είναι, ναι. Μοσχοβίτης. Παρακαλώ, κύριε. Καλά σε μένα. Είχε καμία έκρηξη είδηση. Τρελαθούμε τελείως. Όχι, εσύ. Εντάξει, χαλάρωσε. Όλα καλά. Λοιπόν, επειδή πλάκα, στο τέλος γίνεται πιστευτό. Να θυμίσω στο φίλο μου, που δεν μου αρέσει καθόλου το τζικ, πώς το λένε. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος. Ναι. Τζικ και μη και κλαϊμάιν. Ναι. Ο κύριος Μπάμιατζης, στο Άρης ΠΑΟΚ 2-0 με τον Γκάμπορα, ναι, ήταν στη Σουήτα του Χαριλάου. Ναι. Ήταν και προσωπικός γνωστός μας, ο αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ναι, τότε που αποτελεί ναι, του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. Τα δύο πούλμαν πήγαιναν τραμπολίνο. Τραμπολίνο ναι, πήγαιναν ναι, τα δύο πούλμαν. Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που έφαγε τέτοιο πέσιμο για αποστολή του ΠΑΟΚ. Οργανωμένο και εμείς πήγαμε σε τα ίδια. Ναι. Δεύτερον, κανένας δεν είπε, άμα θυμάσαι ο Γκαρσία, έφαγε κάρτα στο 2. Mm-hmm. Ο Πέλκας με την Μπενφίκα έφαγε κάρτα στο 32 δευτερόλεπτο. Ο Πέλκας ή ο Σβάμπ. Ο Πέλκας, καλά λες. Καλά λες. Ο Πέλκας, ναι, ναι. Όσο βέβαια για την αστυνομία, ναι, στην Αθήνα, τη δεκαετία του τέλη 80, που πρόλαβα εγώ και όλα μετά τα χρόνια, μέσα και 100 άτομα εκδρομές πηγαίναμε, βγάζαν σκουλαρίκια από τα αυτιά, τα τραβούσανε, από τα 150 άτομα 70 ήταν προσαγωγές. Mm-hmm. Τέλος πάντων, Γιώργο, να τα θυμάσαι αυτά, για μην μιλάς πολύ για αστυνομία, γιατί εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, επειδή απέχω, έχω γίνει 47, μπήκα σε 48, δεν ξέρω τώρα τι... Απλά νιώθω τον τρόμο που νιώθει ο Αριανός. Είναι σαν να βλέπω, ρε φίλε, τον Άρη να παίζει σε 10 χρόνια, ναι, 7 Final Four στο μπάσκετ, ναι, και να αναγκάζομαι να τον βλέπω. Να τρέμει το φιλοκάλι. Έχει περάσει πολλά για αυτός, έτσι. Σκέψου όλα αυτά τα χρόνια που έτρεξε δεξιά-αριστερά. Ναι, σκέψου επίσης ότι εντάξει, όταν γύρισε εσύ έπαιρνε κύπελα και πρωταθλήματα. Είσαι πρωταθλητής, είσαι αλεξιπτοστητής. Δηλαδή έχεις τρεις πουλάβες.
Ναι. Ναι. Τρεις πουλάδες. Είναι δίκιο. Δηλαδή πας για... Έχει περάσει και αυτός δύσκολα. Yes. Έχει περάσει δύσκολα. Okay. Ναι, χωρίς πλάκα τώρα, εντάξει. Έχει περάσει δύσκολα και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα την βρούσε ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν... Δηλαδή θα ήμασταν υποδιάλυση, δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή. Πες λίγο το ριχνάρι τι έβγαλε τώρα και ας ο Αριανός. Το ριχνάρι μου το ξέρω εγώ και Γιωργάκη... Είναι θετικό αυτό που έβγαλε το ριχνάρι, αυτό πες μόνο. Ο Γιώργος που λέει είναι σίγουρος άσος, άσε Γιώργο, τα αντίμετρα τα έχω εγώ. Ναι, εγώ το ξύνω το ριχνάρι μου, 51-49 λέω μόνο, τίποτα άλλο. Και χθες 51-49 είμαστε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ορίστε κύριε. Ναι. Εμουά. Ναι, του. Μπράβο. Τι έχουμε. Κοίταξε, φιλαράκι, εσύ, ξέρω εγώ, κάτω στην Αθήνα όλους μας βγάζανε τα σκουλάρια. Εδώ πέρα τι γίνεται, το Ταλαβέρι εδώ πέρα είναι το θέμα. Άσε στην Αθήνα τι γίνεται. Όποιος κατέβει στην Αθήνα, γκλοπ, και προχωράτε βουλγαράκια φωνάζαν. Εντάξει, δεν τα έκανα σε εσάς μόνο, και σε εμάς τα κάνανε, και στους Ηρακλειδείς τα κάνανε, και στους Λαρισινούς τα κάνανε όταν κατεβαίναν Λαρισινοί. Σε όλους τα κάνανε, δεν ήσασταν οι μόνοι εσείς που έχετε να πούμε ράματα στο κεφάλι σας, να πούμε από τα γκλοπ κάτω στην Αθήνα. Έχουμε και εμείς. Βεβαίως. Τα κάνουμε δηλαδή. Γιατί σε όλα πρέπει, μόνο αυτοί τρώγαν ξύλο, μόνο αυτοί κάνανε έτσι. Εδώ πέρα τον Ταλαβέρι, εδώ τι γίνεται να πούμε. Εδώ τι γίνεται τον Ταλαβέρι. Γιατί η ασφάλεια και η αστυνομία ξέρει πολλά πράγματα, αλλά δεν κάνει ντου εκεί που πρέπει να κάνει. Έτερο είναι κάτερο. Το μάτι σήμερα είναι άσος αυτό μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Κι άσε να λέει τα... πώς το λένε, το ψηλό αυτόν. Χριστός. Κι άσε να λέει ο ψηλός και αού και τα ξέρει αυτά τα στέκια. Μία ομάδα που στηρίζεται στο δεξί του μπακ, στο δεξί του εξτρέμ και στο καντελά, σε αυτούς τους τρεις παίκτες και ο ένας δεν παίζει, είναι τελειωμένη ομάδα. Και νομίζω ότι θα παίξει αμυντικά χάφ. Τότε τελείωσε, δεν το συζητάω. Είναι για 3-4-0 η ομάδα αυτή. Η ομάδα αυτή συγκεκριμένη είναι για 3-4 γκολ. Δεν είναι η ομάδα που ήταν πέρυσι με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Είναι διαφορετικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέσσερα έφυγε τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν είναι ότι είναι διαφορετικό. Βέβαια το παιχνίδι πήγε λίγο διαφορετικά από εκείνο το 4-0. Δεν ήταν για 4-0 το μάτσα, αλλά τέλος πάντων. Όχι, βρε, έπρεπε να κερδίσει εκείνη την εποχή. Δηλαδή έγιναν μαγικά πράγματα για να κερδίσει ο Ολυμπιακός τότε. Έβαλε δύο γκολ ο πιτσιρικάς ο Σέρβος, να πούμε τότε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Είχε μπει αλλαγή και έβαλε δύο γκολ. Όσοι σκέφτονται με υγιή τρόπο και ποδοσφαιρικά το feeling είναι ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ σαν ουδέτερος. Ναι. Δηλαδή σαν τρίτος και σαν ποινά θα ήθελα να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Το έχω δηλώσει και άλλη φορά. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι το Europa League θα μαζέψει περισσότερους βαθμούς από ότι θα μαζέψει το Champions League από την Ευρώπη. Ναι. Γι' αυτό το μοναδικό λόγο. Μάλιστα. Θέλω να αποκλειστεί. Mm-hmm. Το τι θα πάρει τώρα ο κοντός δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Τα λεφτά που θα πάρει. Ούτε με νοιάζει. Αυτός έχει λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρουν να πάει καλά ο ΠΑΟΚ, να περάσει στον επόμενο γύρο στο Europa. Μάλιστα. Γιατί άμα παίξει να πούμε στο Champions League και μαζέψει έναν βαθμό, τι κάναμε, δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα δεν κάναμε. Θα περιμένουμε πάλι, γιατί δεν πιστεύω να περάσει και η ΑΕΚ τη Wolfsburg. Δεν το πιστεύω. Αν την περάσει θα είναι θαύμα. Θα περάσει από τύχη, από τίποτα άλλο. Παίζει μονόπαιχνη. Με την Wolfsburg. Ναι. Ένα με την Wolfsburg. Α, εντάξει. Ναι. Okay. Έχει πιθανότητες. Έχει πιθανότητες. Ναι, πού παίζει όμως. Στο ΆΚΑ. Το ΆΚΑ παίζουνε. Ναι, ναι. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι καμιά φορά. Καμιά φορά είναι δίκοπο μαχαίρι. Το εκτός έδρας και δίχως κόσμο. Για τον Άρη θα πεις τίποτα. Γιατί με τον Πάκο ασχολείσαι μέσα στη μισή. Έχει τίποτα να πει. Όχι, λόγω της ημέρας ρε φίλε, ναι, να πούμε. Ασχολούμαστε με τον Πάκο. Καλά έκανες, ναι, εντάξει. Όλοι νομιμοποιούνται να τοποθετηθούν. Τι να πούμε. Χθες ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε. Έπρεπε και αυτός να πάρει τη νίκη να πούμε να προσθέσει και αυτός βαθμούς. Αφού τα ντουγάνια τα δικά μας δεν πήραν κανένα βαθμό.
και οι άλλοι κριτικοί, να πούμε οι μάγκες. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Φέτος πήραμε εμείς, δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Φέτος παίρνει ο ΠΑΟΚ, δεν πήραμε εμείς. Τι θα κάνουμε. Σωστό. Σωστό και αυτό. Και όσον αφορά, να πούμε, έναν που είπε, ξέρω εγώ, αν εμείς θα κουνήσουμε σε Ντόνι, εσύ ξυπνάκια, έχει την ΕΠΟ συνέχεια απέναντί σου, πέσε τρεις φορές, να πούμε, και χάσε 10 από την πρώτη εθνική και πάνε εσύ στο Champions League. Φοβερίστε. Δεν αφαίρεται να πέσει κάτω τίποτα, μ' αρέσατε. Μπράβο. Έγινε. Δεν το λέω για σένα συγκεκριμένα, τώρα το πεις εσύ. Γενικά το λέω. Γενικά. Να σε καλά. Τώρα τι να λέμε. Ενδόμηχα, όλοι ξέρουν, να πούμε, το τι γίνεται. Αλλά δεν θέλουν να το βγάλουν προς τα έξω γιατί ντρέπονται. Για τους άλλους, για τους άλλους πάντα ξέρουν τι γίνεται. Για το δικό τους συνήθως δεν ξέρουν. Για ποιο μιλάω, για μένα μιλάω. Όχι, ναι, γενικά, γενικά, όχι για σένα μόνο. Γενικά. Όχι, κοίταξε, αδερφέ, εγώ αν ανοίξω στο στόμα μου για τον Άρη, θα μιλάμε 10 ώρες, να πούμε, για την κατάδεια του Άρη. Και για τα άτομα που ήταν στον Άρη τόσα χρόνια, να πούμε, γενικότερα. Ακόμα και για τον συγχωρεμένο τον Καμπάνι έχω ράματα για τη γούνα του. Για πολλά έχω, για πολλούς έχω. Γιατί εγώ δεν είμαι, μπορεί να είμαι 56 χρονών, αλλά ο πατέρας μου ήταν χρόνια μέσα στον Άρη και ξέρει πολλά πράγματα, και ήξερε ο συγχωρεμένος. Πολλά πράγματα και θάματα. Ακόμα και για τον Καμπάνι. Λοιπόν, βάλε τον επίλογο. Αυτά εδώ σε μένα δεν γίνεται. Οι μόνοι που δεν εθελοτυφλούν, πιστεύω, τουλάχιστον τόσο πολύ, είμαστε μόνο εμείς. Γιατί έχουμε καεί, να πούμε, και φυσάμε και τον γιαούρτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτά. Έγινε. Ωρεβουάρ του Νταλέρ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρε, γλέντια. Καλώς τον. Μοσκοβίτη, είσαι μεγάλος αλήτης. Γιατί, ρε. Ναι, μου το έστειλε και σε μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω γιατί με τραβήξαν έξω. Τι είπα. Είσαι μεγάλος. Καταρχήν, είσαι μεγάλος αλήτης για το πρώτο τηλεφώνημα. Είσαι μεγάλος αλήτης. Τι έκανα, ρε. Είπα τίποτα. Τα σχόλιά σου με τον κύριο, πώς το λένε αυτό, να κλεωμένη. Κλεωμένη είναι λατρεία μεγάλη. Ναι, εντάξει. Είναι μεγάλη λατρεία. Και σου λέω, έχει κάνει πλέον στοχευμένες τοποθετήσεις. Δηλαδή, δεν εμφανίζεται κάθε μέρα για να. Μια φορά την εβδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες. Τον έχω ψυχολογήσει τελευταία. Εγώ πεθαίνω να το κάνει μπασκετικές τοποθετήσεις. Είναι πολύ δυνατός τώρα, εντάξει. Είναι πολύ δυνατός. Και ρεαλιστής πάνω από. Και καταλήγουμε πάντα στο ότι ο Άρης θα τους ρημάξει όλους. Δεν θα αφήσει κανέναν όφελο. Δηλαδή δεν έχει. Έχει ρεαλισμό. Όποιος βρεθεί στο διάβατο τελείωσε. Άκουγα. Λατρεύω κλωμένη γιατί είναι για συνομοταξία μαζί μου. Όχι με τον Παδόπουλο. Μαζί μου. Και με τον Χρήστο εδώ. Ναι. Ο Άρης έχει πάντα δίκιο. Εννοείται αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Για μένα ο Άρης έχει πάντα δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να μ' αλλάξει να οψευθεί τη γνώμη. Δεν μπορείς. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορείς το Χρήστο να πεις δεν έχει δίκιο ο Άρης. Όχι. Ο Άρης έχει πάντα δίκιο. Ε? Όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Εννοείται. Άρα μπράβο. Πάντα ο Άρης έχει δίκιο. Τέλος πάντων. Τι με παίζετε. Δεν το ήξερες. Κάτι πήρε ταυτί σου, θα λέγαμε. Ότι ενδεχομένως είναι και σήμερα το παιχνίδι. Κοίταξε, κάντε ό,τι θέλετε. Χάσε και μπείτε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Okay. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Τι να με ενδιαφέρει. Τώρα, άμα χάσετε, άμα κερδίσετε. Και τι είπε, θα παίξει Champions League. Και τίτλο πήρα, το πρωτάθλημα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ένα φαρμάκι ακόμα. Ένα ποτήρι ακόμα, να το πιούμε. Ένα φαρμάκι ακόμα. Να καταγγείλω αυτιά που λέει ο Παπαδόπουλος. Και τι να κάνω. Να καταγγείλω αυτιά. Ο Παπαδόπουλος. Έγινε, δεν στο κρατήθηκα. Τι να κάνω τώρα, εντάξει. Σας πήγε φέτος τρένο η κλήρωση και όλα αυτά, και ο κορονοϊός. Κοροβιρούς. Γιατί με δύο παιχνίδια με μπεφήκα δύσκολα είσαι, με διπλά. Σίγουρα. Συμφωνώ. Ακόμα και με τους Τούρκους είσαι ένα δύσκολο. Δεν νομίζω. Εκεί πιστεύω ότι ήρθε δεν θα περνούσες, αλλά με την Μπενφίκα δύο παιχνίδια όχι. Όχι. Αλλά εδώ έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μας, τα λέμε όλο το καλοκαίρι. Ότι το ένα μάτς είναι διαφορετικό, ότι αλλάζει το σκηνικό, ότι σε ένα μάτς όλα μπορούν να γίνουν και όλα αυτά. Και σου λέω ότι σου πήγε τρένο. Αυτό σου λέω. Ναι. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Κάθε φορά που φτάνει ο Πάκος σε αυτό το σημείο, συνήθως του έρχεται ένα μεγαθύριο, ρε παιδί μου,
Εντάξει. Ε, τώρα εδώ που έφασε δεν έχει μεγαθύριο. Α περάσει. Δηλαδή, μια φορά, 6 φορές το έχει δοκιμάσει. Ε, α πάει την 7η. Εντάξει. Κοίταξε, αν δεν περάσετε αυτούς, δεν θα περάσετε κανέναν μετά. Ποτέ. Δεν το νομίζω, είναι πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Φίλε, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα. Τώρα δεν θα είναι φέτος, μπορεί να μην είναι ούτε φέτος, μπορεί να είναι του χρόνου. Είναι πολύ κοντά. Όσο, δηλαδή, όσο είσαι κοντά, θα σου κάτσει κάποια στιγμή. Είδα ένα μήχρονο, είδα έτσι, το πρώτο μήχρονο μόνο. Ναι. Από το πρωτέτερο το δεύτερο, δεν μπορώ να πω. Το πρώτο μήχρονο που του είδα εκεί μέσα που παίξατε, από την πέση και πίσω είναι. Δηλαδή ο Δελιζήσης είναι Μπεκεμπάουερ και αυτό. Άμα μιλήσω. Να πω πολλά. Έχω να πω πολλά να μιλήσω. Άμα μιλήσω. Είναι Μπεκεμπά. Είναι Μπεκεμπά. Γιατί έχουν ελιζήσει αυτοί. Πίσω είναι. Περάστε κόσμο. Μπροστά είναι φωτιά, έτσι. Μπροστά είναι πολύ δουλεμένοι. Σήμερα έχουν πολλά ερωτηματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχουμε βγάλει άκρη. Τι, χάθηκε παίκτη. Ο ένας υποτίθεται γέννησε η γυναίκα του χθες στο Στοκχόλμη, δεν ήρθε χθες. Όχι, μπορεί να ερχόταν σήμερα. Τελικά δεν ξέρω αν και πότε θα το μάθετε όταν θα βγει η εντεκάδα. Και σήμερα να έρθει, ρε φίλε. Πώς θα παίξετε, το ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Δηλαδή είναι εδώ τώρα σήμερα να έρθει στο Στοκχόλμη στην Ελλάδα. Δεν ήρθε, δεν είναι. Ο Βάντερσον δεν ήρθε. Ο Μπέργκ είναι τραυματίας. Ο Πετρόφ είναι τραυματίας. Ο Κάιο είναι τραυματίας. Μιλάμε πέντε βασικοί. Έχουν ζητήματα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα δούμε. Όπως είναι τραυματίας δεν μπαίνει στην αποστολή. Ναι, ρε, θέλω να σου πω τραυματίας μπορεί να μην είναι 100% σίγουρος. Καλά, μπορεί να κάνει και κόλπο τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Όπως πέρυσι έκανε ο Άρης το παιχνίδι του κυπέλλου με τον Ατρόμητο με τον Ντέγι. Ο άλλος ήταν. Είπε τραυματίας και δεν ήρθε τόσο ο Βάντερσον, έτσι δεν είναι. Τι λες? Αυτό ο Βάντερσον είναι τραυματίας και δεν ήρθε. Ούτε μπήκε στο αεροπλάνο. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο προπονητής της Κράσνονταρ, ναι. Και δεκαδά του το βράδυ δεν κάνει. Φαντάζεσαι, όχι, αυτό είναι πολύ κακή. Όπα! Έπα, 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 ρε, ρε. Ναι. Είναι πολύ κακή. Είναι πολύ κακή. Ναι, ναι. Αδιάφορο. Το δυστύχημα για εσμένα είναι και κοντά στο γήπεδο. Ωραία, θα περάσεις. Τέλειο. Αυτό είναι δυστύχημα. Πολύ καλό. Θα βάλω σπασμένο ταινία. Netflix. Θα δω Μουρίνιο στο Netflix. Netflix. Τέλος πάντων. Το μπάσκετ τι έγινε. Σε ποια από όλα τα τέτοια. Το Champions League ρε κόσμο, εκεί που παίζει. Η Μπούργος την έχει ρημάξει τη Χάπολ στο πρώτο ημίχρονο. Η Χάπολ δεν έχει πάει ο παπάς, κάνω λάθος. Εκεί είναι, εκεί είναι. Ο παπά. Αδυνατισμένος, παπά. Πολύ καλή δουλειά μες στην καραντίνα έχει κάνει. Δηλαδή έχει δουλέψει πολύ στο κορμί του, έχει πάρει μυϊκά κιλά, φοράει και άσπρη φανέλα. Τέλος πάντων, ο παπάς του λέει κάτι κάρει τη Χάπολ, όλοι άτρα χαίρουν μεταξύ τους. Αλήθεια είναι ειρωνικό είναι το. Όχι, όχι, αλήθεια. Είναι ο μοναδικός που κάτι κάνει. Όλοι οι άλλοι τρακέρνουν στο πρώτο ημίχρονο. Μ' αρέσει να παίξει. Πώς? Μ' αρέσει να παίξει. Μένα μ' αρέσει να παίξει σαν χαρακτήρας. Αλλά για να τον τυθασεύσεις πρέπει να είσαι λίγο μάστορας. Πολύ καλή χθεσινή συνέντευξη που μπορούσε. Πολύ δυνατή. Ναι, είναι και αυτός έχει να δώσει πολύ. Έχει να δώσει. Τι είπε ο Μάκαρου. Δεν το είδα, διάβασα. Δυστυχώς δεν το είδα. Τι είπε ο γαμπρός του Μάκαρου. Καταρχήν μου είναι, που είναι ο γαμπρός του Μάκαρου. Ε, ναι, ρε, φίλε. Τελειώσαμε. Τεράστιος μάγκας. Το 1% του Μάκαρου να έχει πάρει, κάτι θα κάνει. Μα τεράστιος μάγκας. Ε, ναι, ρε. Έξι. Ο Σοβίτ βρέσκε δεν δεινά. Τι έχει, την άκουσα. Βάλε τον επίλογο στο τέλειο μου, ναι. Βρες τρόπο και δες την συνέντευξη. Για θα την πετύχω τώρα, κάπου σε καμιά επανάληψη θα την πετύχω. Ναι, είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Ναι, ναι. Δεν το ζαλίζει ο άλλος εκεί πέρα με τα. Πες μας τρώτε στην καρδίτσα όταν ήσουν 10 χρονών και τέτοια, γίνεται κανονική πέντα. Κάτα, ξεκινάει από εκεί ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λίγο αμένα δεν με πειράζει, το πολύ με κουράζει. Πολύ, με τον φροντιστή που είχε στην καρδίτσα, που είχε ξέρω εγώ. Για Αγγελόπουλος, για να κόπουλος. Ναι, ναι, αυτά διάβασα, τα είδα. Ωραία, εντάξει, οκ. Αυτά είναι δυνατά. Έγινε Στέλιο μου φιλιά, να είσαι καλά. Στους δύο τελευταίους πριν το διάλειμμα, μην καλείτε άλλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχω μπει σε δίλημα, ρε παιδιά. Ορίστε. Δηλαδή, εδώ να βοηθήσουμε. Από την ώρα που έδωσα το αποτέλεσμα 1-2, έχω μπει σε μεγάλο δίλημα. Το γυρίσουμε. Τι είναι καλύτερα να μην περάσει το Champions League ή να περάσει και να μπει σε ένα όμιλο και να μαζεύει εξάρες και πεντάρες και εφτάρες. Ναι, αλλά θα γυρίσει και θα σου πει ότι εγώ παίζω Champions League. Και ας μαζεύω τις εξάρες. Και δεν θα μαζεύει πεντάρες και εξάρες. Κάνω εγώ το συνήγορο διαβόλου. Άμα πας από κάποιον θα τη φας. Γι' αυτό έχω μπει σε δίλημα. Αν μείνω έτσι, ναι. Αν μείνεις έτσι, ναι. Γι' αυτό έχω μπει σε δίλημα. Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως να έρθει και 1-1.
Μάλιστα. Άρα αποφάσισε. 1-2-1-1. Αχ, ο υφυπουργός. 1-1. Έγινε. Έφυγες. Να σε καλά. Έλα, γεια. Στον τελευταίο πριν το διάλειμμα. Λευτέρη Αυγενάκη. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Γεια σου, Νεκτάριε. Γεια σου, Νεκτάριε. Καταρχήν υπήρχε ένα αίτημα του κυρίου Τζικαλά για τη βουλευτή Καστοριάς. Πιστεύω ότι είμαι σίγουρος δηλαδή, εκτός αν έχετε κάποια νεότερη πληροφόρηση. Ναι. Αυτός Νεκτάριε λέγεται Ζήσης Τζικαλάγιας. Ναι. Τι ωραίο όνομα. Τζικαλάγια. Ζήσει Τζικαλάγια. Του γύρω Τζικαλάγια λίγο. Ο οποίος έχει πάρει 0 σταυρούς για να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Και ο οποίος περιφρονεί και τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι κρούσματα που τα ψάχνουμε. Ναι. Ενώ η αχαία του κυρίου Βατόπουλου, του γνωστού επιδημιολόγου. Αυτός είναι εκείνος με τα άσπρα τα φρύδια και το καφέ μαλλί. Έχει 9 και είναι okay. Σαν να έχει 100 η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη με μόλις 12 κρούσματα, δηλαδή 3 παραπάνω από ολόκληρη ο νόμο Αχαΐας. Στις 12 κλείνουν, ενώ στην Αχαΐα γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Ναι. Πραγματικά. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό αυτές οι βλακίες της κυβερνήσεως, αντί να κάνουν μια διαφορά η οποία θα έπρεπε να είναι σε 25 με 30 μονάδες, θα κάνουν ντέρμπι τις επόμενες εκλογές, να μου το θυμηθείτε. Εκτός αν γίνει κάτι εξωπραγματικό. Ναι. Λοιπόν. Συγκατάσταση, επέτρεψέ μου να σύντομα σχόλιο. Συγκατάσταση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, όσο παρακολουθώ, αν μείνει έτσι, δεν νομίζω. Αν συμμαζευτεί λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα ψάχνονται εδώ και ένα χρόνο, μπορεί. Συγγνώμη. Εμείς μιλάμε ότι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές πάει για 25%. Α, έτσι όπως πάει η κατάσταση. 25 το πρώτο, 22 το δεύτερο. Αυτό μιλάω. Δεν λέω για 40. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι τόσο. Με τέτοια προβλήματα να είναι στο 40%. Εντάξει, και εμένα, αν μην δίνανε τα λεφτά τη λίστα Πέτσα, τα οποία βγήκανε, εγώ θα βγάζω τη Νέα Δημοκρατία 80%. Όπως κάποιοι εδώ βγάζουν τον Biden φαβορί και γελάει όλη η Αμερική. Πιστεύεις δεν θα βγει δηλαδή. Ποιο? Ο Biden. Όχι, ρε παιδιά, τώρα εντάξει. Για μένα. Θα θεωρήσω νίκη του Biden αν χάσει με κάτω από 10% από τον Τραμπ. Οι προηγούμενες εκλογές. Βρε, κάτω από 10 θα είναι, αλλά θα χάσει μάλλον. Ποιο, ορίστε. Κάτω από 10 θα είναι, αλλά θα χάσει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω. Τόσο βόδια να ψηφίσουν τον Τραμπ, ρε φίλε. Παιδιά, καταρχήν. Νίκο, το ψήφισα μία φορά. Μην φοβάσαι. Και δεύτερη, άντε την πρώτη κάνανε λάθος. Ναι, καλά, ποιο σου είπε ότι κάνανε λάθος. Για πες. Καταρχήν έχει δώσει μέσα στο τρίμηνο. Ας το πάρουμε με ελληνική ψυχολογία. Μέσα στο καλοκαιρινό τρίμηνο έχει δώσει σε 10,6 Αμερικάνους δουλειά και μάλιστα το 40% είναι λατινογενείς. Μάλιστα. Κάντε λίγο επί 5 να δείτε πόση ψηφή είναι. Μόνο αυτό σας λέω, χωρίς να υπολογίζω 2 τελευταίοι μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε για τον προηγούμενο φίλο που είπε για 1-1-1-2. Ναι. Εγώ αυτό που ξέρω, παιδιά, είναι ότι επί Πασόκ και επί προοδευτικές επαναστάσεις όπως ο Αντρέας Παπανδρέου, επί Γεωργίου Παπαδόπουλου, ο ΠΑΟΚ όποτε έπαιξε στην Ευρώπη 30 Σεπτεμβρίου, πάντοτε κέρδισε. Φυσικά εντάξει, μια φορά ήταν τα πέναλτι, αλλά αυτό έχει λίγη σημασία στην κανονική διάρκεια και δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ. 30 Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν έφαγε γκολ. Ναι. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Δεν τα έχω αυτά με τις ημερομηνίες. Νεκτάριες, το έχω πει πολλές φορές. Εσύ τα έχεις καλά. Εγώ δεν τα. Και σήμερα έπρεπε να μου θυμίσουν ότι υπάρχει και το παιχνίδι με την Arsenal. Σαν σήμερα. Που πολλοί το έχουν τσεκαρισμένο 30 Σεπτεμβρίου, κατάλαβες. Ένα έγινε στο Χάιμπουργκ. Ναι, φυσικά. Το έφαγε στο Χάιμπουργκ. Ναι. Το 2-1 που έχασε από το Αλιάξ είναι η μοναδική του ήττα, είναι στην Ολλανδία. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη του νίκη με τη Δυναμό Βουκουρεστίου που ήταν τότε ο Μπαβάρα. Τότε βγαίνουν οι δεύτερες ομάδες στο κύπελλο εκθέσεων. Είχε χάσει 5-0, αλλά κέρδισε 1-0 και ήταν έκπληξη. Και μόνο που κέρδισε. Το 2-0 με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και φυσικά το 0-7 που είχε νικήσει μέσα στη Γεωργία και έγινε 2-0 εδώ μέσα. Με Σαλμπικίδη πρώτο γκολ, ε! Ναι, και ακόμα και όπως είπαμε ο Σαλμπικίδης είναι πρώτο σκόρερ για την ημέρα 30 Σεπτεμβρίου γιατί έχει βάλει και ακόμα ένα γκολ σε φάση ο Μέλλον Γιώργος 1-0 με την Αμό Ζάγκρεπ. Ναι, ο κοντός. Άρα δηλαδή ή Πασόκ ή Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ακόμα με Νέα Δημοκρατία δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μου πείτε εδώ με Μητσοτάκη το λένε, που έρθει για πρώτη φορά έχασε στο κλέφι της Βικελίδης. Με Μητσοτάκη δεν ξέρουμε από πότε έρθει να βγει και πρωτοαθλητής Σεπτεμβρίου. Κούλης. Και κι άλλος σε κακός βαθμολογία αυτή τη στιγμή όπως είναι ο Άρης. Κούλης.
Μάλιστα. Γεια σου. Και Φραγκούλη. Γεια σου, Νεκτάρι. Εσύ είναι ο Φραγκούλη. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ απλώς να συνεχίσει ναι. την προϊστορία. Ωραία. Μόνο αυτό. Εντάξει. Και 12 παρά 5 όλοι να κατεβούμε στο λευκό πύργο. Άντε. Άντε να δείτε. Καλή σας άντε να δείτε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Αν δεν πάει παράταση, έτσι. Και με αποστάσεις ξανά. Γιατί τα βλέπω τα μαγαζιά σήμερα. Καλά τα υποβουλευτής. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, τεντώστε λίγο τα αυτάκια σας, η Χάνθ, η οποία έχει ξεκινήσει με ασφάλεια τη ρόντες οδηγίες του ΕΟΔΗ, με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης η Χάνθ. Και στα παρακτήματα σε Καλαμαριακή Ασβεστοχώρη, το οποίο ως γνωστόν έχει ως μπασκετικό σύμβολο τον Νίκο Μοσχοβίτη. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευση, επιμόρφωση και γυμναστική. Στη Χάνθ γυμνάζει και εκπαιδεύει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Τηλέφωνο 2316-00000 και ymca.gr. Πάμε στο break, δεν φεύγετε, μένετε εδώ. Επιστρέφουμε με το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμούλες. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ακούγονταν όσα λέγονται στο διάλειμμα. Πάτα το και σε ρηχολήπτη και πάτα το ρηχολήπτη και σε να ακουστούν όλα. Τι να σε κάνω. Πάτα το. Πάτα το να ακουστούν. Αθλητικός Λίμπρο 107,4. Εκπαραδομής στον αέρα. Ναι, ότι... Δεν υιοθετεί. Ναι, ναι. Πάει ο Γιώργης. Ήταν ηχογραφημένο. Ο Γιώργης σε συμφωνεί ενδεχομένως. 100. Καλά τα λέγα τα παιδιά. Λοιπόν. Νίκο και Προμηθέα, κράτη κανάρα ξεκίνησε, φίλε. Δεν ασχολείται κανένα με το μπάσκετ. Να. Με το ποδόσφαιρο, συγγνώμη. 15-15. Έχουμε μεγάλο πανηγύρι στο Μακεδονίο Παλάς. Καλά πάμε. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Για ένα τεταρτάκι περίπου ακόμα ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Στην τελική ευθεία η εκπομπή πήρε παράταση και ναι. όσον ούπο θα πάρει γενικότερη παράταση. Πάντρε κανένα στο Μακεδονία Παλά, τόσοι είστε εκεί. Α, μπράβο, όποιο πήγε στο Μακεδονία Παλά. Δεν έκανε τα ακουστικά. Όποιο ήταν στο Μακεδονία Παλά και φώναζε εκεί πέρα. Και τέτοια. Άντε, δώστε λίγο. Πάρτε ένα τηλέφωνο να δώσετε κλίμα. Εσεί είστε ρεπόρτερ αυτή τη εκπομπή. Ακριβώ. Όχι εμεί. Εμεί εδώ τι είμαστε. Ούζα είμαστε. Ακριβώ. Εντάξει, καθόμαστε μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ο Χολίπ τσικώνει τη φέτα. Και τελείωσε. Ακριβώς. Εσείς δίνετε το υλικό. Τον παλμό. Το ψωμί. Σε εισαγωγικά. Αυτή τη εκπομπή. Ένας λοιπόν πήγε στη Μακεδονία Παλάς. Να βγει τώρα. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Αλλά να πήγε, όχι. Να ότι πέφτουν οι άλλοι. Εντάξει. Όχι να μην πήγε και να πει άπηγα. Και ήταν εκπληκτικά και ήταν τέλεια. Τι άλλο έχουμε. Μην είστε άπειροι και έχετε μπλεχτεί με στον κόσμο. Είστε εκεί. Ανεβείτε στην πεζογέφυρα από πάνω. Και είστε πρώτη μάγκε. Και αν πάρετε τηλέφωνο, φοράτε μάσκα. Γιατί μπορεί να κολλήσετε και τίποτα. Και κλίμα παίρνετε. Ναι. Ωραία, και βλέπετε και από πάνω. Αλλά και σήμερα, επειδή βλέπω ότι έχει χαιρετό κόσμο, μπορεί να έχει αρκετούσει πεζογέφυρα. Εκεί μπροστά από την Καντωνία Παλά, τέλο πάντων. Στο καλό σημείο. Ναι, καβατζωτικό. Για φωτογραφίε και βίντεο είναι καλό. Πολύ καλό. Συνάλφοι, βλέπω όσοι έχουν πάει δεν την πήραν χαμπάρι, χώθηκαν μέσα. Τέλο πάντων, οκ. Άντε πάνω, βρεά. Σου είπα την πρώτη φορά που είχα κατέβει με την Πεσίκταση εκεί που κάθομαι στο σπίτι, ακούω ξαφνικά κάτι συνθήματα. Λέω ρε, τι γίνεται. Ναι. Στο μεταξύ, εκεί και τον Γιάννη λίγο περίεργη. Ναι. Έχει. Ήταν λίγο παραπάνω ένας παλιός σύνδεσμος του Άρη εκεί. Εκεί είναι ακόμα. Δεν είναι εκεί ακόμα, είναι. Βάλε μια ανωτελεία να πάμε στο φιλό. Καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ είμαι παιδιά. Έλα, έλα. Απλά μένω απέναντι. Εντάξει, υπήρχε. Άκουγα δηλαδή. Ακριβώς μένω απέναντι, ρε παιδί μου. Ο Τζίκ μπορεί να σε επιβεβαιώσει. Εσύ τόσο κοντά γειτονιά είμαστε. Ναι, ρε. Σχολή τυφλών μου είπε. Εγώ νόμιζα. Για να μου λε απέναντι με Μακεδονία, είσαι πιο κάτω σχολή τυφλών. Εντάξει, ρε παιδί μου. Στην περιοχή εννοείς, όταν περνάει το κομβόι. Όταν περιοχή, ακριβώς η στάση. Α, οκ. Όταν περνάει το κομβόι, ακουγόταν, ας πούμε. Σήμερα, παραδόξως, δεν άκουσα πολύ πράγμα. Σχεδόν τίποτα. Ενώ με την Μπενφίκα πολύ μηχανή, πολύ. Δηλαδή, ακουγόταν μέχρι το σπίτι μου. Νομίζω, δεν έφυγαν ακόμα. Τώρα στα κοντά θα φύγουν. Το ραντεβού ήταν 19 και 26 συμβολικά για το 1926. Ναι. Επειδή η ομάδα πάει κανένα δύο ώρα πριν, λογικά τώρα, αυτή την ώρα παρατέταρτο, παρατέκα θα φεύγει για. Μπορεί τώρα, ναι, μπορεί να περάσουν τώρα. Αλλά ήδη έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Γιατί είναι αυστηρά. Πρέπει να πάνε ακριβώς την ώρα στο γήπεδο, να περάσουν ελέγχου, δεν ξέρω τι. Για την ομάδα όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί θα είναι, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, δεν θα αργήσουν. Καλά, όχι. Ναι. Θα κολλήσουν στην κίνηση. Ναι. Εντάξει, όχι, οι διαδικασίες. Πού είσαι στην μπότσαρη. Δεν ξέρω τώρα. Για μπότσαρη, ρε, τι λέει άλλο. Τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να πω στο παλαιικάρι του Ζάιφα, το Ντάκι, πώς το λένε. Εντάξει, δεν ήθελα. Φυσικά όλοι οι Θεσσαλονικείς κάτω είναι από αυτούς σε την αστυνομία. Εγώ είπα για το Άρης ΠΑΟΚ το 2-0 με τον Γκάμπορα. Ναι. Ποιος ήταν ο αστυνομικός διευθυντής, είπα, ήταν στη Σουίτα. Εντάξει.
Αυτό. Και δεύτερον, επειδή είναι 56 χρονών, άρα ξέρει τα ιδρυτικά μέλη του Super 3. Ας μας απαντήσει το Σεϊτανίδη, το Παλικάρι, πώς τον φάγανε με συνοπτικές διαδικασίες. Και ας παραδεχτεί, ήταν Super Ασπαϊός, ναι ή όχι, για έλεγε τους άλλους ποντίκια. Τώρα θα μου πεις εμένα, δεν μου πέφτει και λόγος. Επειδή το έφυξε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θέλω να προσβάλλω καμιά καθόλου. Γενικά, δηλαδή, τη ομάδα στην Αθήνα, γιατί ξέρουμε όλοι τι τραβούσαμε κάτω. Και η μόνη, όντως, ένα περιστατικό, επειδή ήμουν και μπροστά, στο παλιό Super 3, για ένα τύμπαν είχε γίνει φάση, επειδή είχαμε έναν που ήταν, τέλος, μπήκαμε με περίστροφο κανονικά. Μπήκανε κάποιοι δικοί μας με περίστροφο και ψάχαμε το τύμπανο. Αυτό. Μάλιστα. Υπηρεία. Γεια σου. Υπηρεία. Αυτά τα παδικά, όλες δεν μπορώ, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή είναι τώρα, όλοι έχουν να πούνε κάτι, τέλος πάντων. Εντάξει, όλοι οι φίλοι της εκπομπής. Προμηθέας με τρίποντο, κάνετε 23-19, τρομερό. Λοιπόν... Ασκετάκι ρε φίλε, ωραία πράγματα. Ασκετάκι, ψοφάς. Ναι, ναι. Εντάξει, μας είχε λείψει τώρα, μη λέμε. Εμείς τώρα που είμαστε και λίγο πρεζάκια τέλος πάντων, μας έχει λείψει. Καλά πάει, Χάπολ. Ναι, ρε, πολύ κατη φορά σου λέω. Στο μεταξύ, Χάπολ έκανε πέρσι ομάδα για να το πάρει. Χάπολ Μπούργκο 48-75. Μόνο ο Νίκος Παπάς, μόνο αυτό το παλικάρι παλεύει. Μόνο παλεύει και δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Πού να ήταν και στεγνός. Πού να ήταν και στεγνός. Ποιο είναι αυτό με το 44, Νίκο. Αυτό με το 44 πρέπει να είναι ο Ιαν Μίλλερ που πήρε προμηθεία. Πολύ καλό παίκτη. Μάλιστα. Ιαν Μίλλερ. Πολύ καλό σκόρερ. Πολύ καλό. Να έχει πάρει κότσο από Θεοδόρου να στάνα, φίλε. Μάλιστα. Ιαν Μίλλερ. Καλή φάση. Νίκο! Για πες. Τι έχουμε άλλο. Γενικά. Άλλο γενικά. Πότε αντιλαμβάνεσαι τώρα εσύ για να φύγεις, λίγο θα μπλέξεις, φιλαράκι μου. Γιατί? Μητροπόλεως. Πάμε από εκεί από κάτω. Αλλά όχι, 8 και κάτι μένει να έχουν φύγει. Λογικά. Εγνατία κιόλας. Το... Και από Εγνατία πηγαίνω, ναι, δεν έχω θέμα. Μου λέω τώρα, τώρα λογικά θα έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με κλειστή τι εκεί πέρα μπροστά το δρόμο και όλους άλλους να πηγαίνουν γύρω-γύρω. Κατάλαβες. Είχα πετύχει, κάτσε να σου πω, περίμενε. Είχα πετύχει την αποστολή του ΠΑΟΚ φεύγοντας από εδώ στο μάτς με την Μπενφίκα. Ναι, την είχα πετύχει. Okay. Που ανέβαινε. Και είχαν κλείσει, ας πούμε, για 1-2 λεπτά για το δρόμο, όχι παραπάνω. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι πετύχω πάλι το τρακάρο. Okay. Μια μισή ώρα πριν το μάτς δεν πάνε, τι δύο. Νομίζω ότι εκεί. Μία και 45. Αν το μάτς είναι 10, ας πούμε, πάνε εκεί 8 με 8,5 να το πω έτσι. Ναι, εκεί πέρα, ναι, χοντρικά εκεί. Ναι. Απλά τώρα επειδή έχει μαζευτεί και πολλοί κόσμοι. Θα έχει υποδοχή έξω το γήπεδο, πιστεύεις. Όχι, απλά αρκετοί από αυτούς τις δύο προηγούμενες φορές τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή με την Πεσίκταση ήταν και πολύ λιγότεροι τώρα και με φύγανε λίγο περισσότερο. Σήμερα είναι πολύ, είναι πολύ περισσότεροι. Ναι. Ουσιαστικά πολλοί με τα μηχανάκια στα αυτοκίνητά του ήταν. Σαν από πίσω, ρε παιδί μου, από το πούλμαν, σαν να το συνόδευαν, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κόσμο και έξω από το γήπεδο. Δεν νομίζω πάντως, γιατί έξω από το γήπεδο είναι και πολύ αυστηρά τα μέτρα, ρε φίλε. Τώρα, άντε στο δρόμο, έξω από το Μακεδονία Παλάς, οκ, μπορείς να μαζευτείς τώρα. Για να πας όμως έξω από το γήπεδο. Μέχρι ένα σημείο, περιμετρικά του γήπεδου. Στο φανάρι, εκεί τη Κλεάνθου. Αυτό, ίσως. Στο φανάρι. Ναι. Και μετά το φανάρι, όπως το κάνουν και αυτό. Στα παιχνίδια που βάζουν τι ζώνε αστυνομική COVID. Αλλά και πάλι δεν νομίζω. Ναι. Περισσότεροι τόσο κόσμο έχει 5 λεπτά για να κάνει ποδοσφαιρική ανάλυση του ψινού αγώνα. Λοιπόν, το βλέπω πάρα πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι, mm-hmm. Να ξέρεις. Πολύ ισορροπημένο αν η Κράσνονταρ είναι περίπου όπως ήταν στο πρώτο μάτς. Ναι. Δηλαδή, αν της λείπει μόνο ο Βάντερσον για παράδειγμα. Οκ, okay, πιστεύω ότι οι αποστάσεις των δύο ομάδων είναι πολύ μικρές. Σου είχα πει ότι μετά το πρώτο μάτς, εγώ την Κράσνονταρ δεν την είχα δει, δεν είχα εικόνα. Δεν μπορώ να την κρίνω από ένα παιχνίδι, αλλά μου έμοιαζε στο πρώτο μάτς ότι οι δύο ομάδες ταιριάζουν. Δηλαδή, ο τρόπος τον οποίο παίζει η Κράσνονταρ ταιριάζει στον ΠΑΟ. Δηλαδή, η Κράσνονταρ είναι μια ομάδα η οποία για να παίξει θέλει την μπάλα στα πόδια της, ψάχνει την επίθεση. Οπότε, πώς το λένε, εκτίθεται αμυντικά. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, φίλε, αυτή η ομάδα που εδώ και 2-3 χρόνια ουσιαστικά που χτίζεται για να μπει στο ομίλου Champions League και να διεκδικήσει το ποτάλι στη Ρωσία. Ενώ έχει όντως ρίξει, δηλαδή το καμπελά τον έχει πάρει 12 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Ναι, δεν είναι 13. Λίγα. Ναι, δηλαδή έχει 9 ρίξει... εκατομμύρια έχει δώσει νομίζω για το Βάντερσον. Έχει ρίξει, παιδί μου, χρήματα για να πάρει παίκτες μπροστά και όντως σιγά σιγά έχει χτίσει μια ωραία ομάδα μπροστά, αλλά πίσω αντίστοιχα δεν έχει κάνει κάποιες ανάλογες. Επενδύσεις, να το πω έτσι. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Okay. Απλά τώρα κοίταξε να δεις. Με την Κράσνονταρ παίζει το εξής. Ο Βάντερσον δεν παίζει το πρώτο. Δεν παίζει. Είναι τραυματίας. Ή τουλάχιστον έτσι είπε ο προπονητής ότι δεν ακολούθησε την αποστολή. Γιατί η Κράσνονταρ ούτε αποστολή έβγαλε, ούτε μας αφήνει να δούμε και πολλά πράγματα. Ναι. Ο Μπέργκ χθες ξεκίνησε ατομικά. Το ξέρουμε τραυματίσει στο μάτς με τη Σότσι το Σάββατο. Δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι. Ο Πετρόφ το ίδιο. Είναι ο δεξής ο μπάκο ο οποίος ξεκίνησε το δεύτερο γκολ της Κράσνονταρ. Ο Κάιο, ο βασικός της στόπερ, επίσης αυτός έχει ένα θέμα. Και υπάρχει αυτός ο παλίκαρος ο Σουηδός, ο οποίος γέννησε η γυναίκα του
Χθες ανέβασε μια φωτογραφία από το Στοκχόλμη, δεν ακολούθησε την αποστολή χθες και λέγεται ότι μπορεί να ερχόταν σήμερα. Αν λείπουν από την ενδεκάδα της προηγούμενης εβδομάδας πέντε βασικοί παίκτες, αντιλαμβάνεσαι ότι ρε φίλε, αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα να λείψει ένας. Ωραία, γι' αυτό το λέω, ότι μπορεί αυτό να δίνει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά οκ. Okay. Ορίστε κύριε. Παρακαλώ. Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Πάντε, ρε ψηλέ. Τρίτη φορά. Εντάξει. Καγκουριά, εντάξει, δεν μ' αρέσει. Για πες. Για το γερογονιστικό που λες τώρα, Νικό. Ναι. Φοβάμαι το ύπουλο που έχουν, πολύ μυστικοπάθεια και μην βρεθούν προεκπλήξεων. Βέβαια, με τρομάζουν. Εμείς μπορούμε να βρεθούμε προεκπλήξεων. Η ομάδα μπορεί να μην είναι προεκπλήξεων. Εμείς λέμε ότι αυτά τα οποία παίζουν και δεν ξέρουμε τι θα παίξουν. Περιμένουμε δεκάδα. Αυτό. Ακόμα και οι απώλειες με τρομάζουν. Επίσης το έχω ξαναναφέρει. Ελλάδα, Ισπανία στον μπάσκετ, τον τελικό. Δεν έπαιξε ο Γκασόλ, δηλαδή σαν να μην έπαιζε ο Γκάλι. Όχι, ρε, τώρα άμα τους λείπουν 5 από τους 11, είναι απουσίες. Μακάρι, βρε αγόρι μου, μακάρι σου λέω. Ναι. Αλλά τελικά στο ποδόσφαιρο, δηλαδή μπορεί να ρίχνεις μια δεκαετία τα μαλλιά σου και ουσιαστικά τη βγάζεις με τρία κύπελα, ένα ντάμπλ και δύο κύπελα, ας πούμε. Ενώ στο μπάσκετ, δηλαδή κουτσά στραβά σε 4 χρόνια, δηλαδή ένα προμηθέας λίγο σοβαρέφλιο, δηλαδή βλέπει, δηλαδή θα δεις αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα. Το ποδόσφαιρο, άμα το ψάξεις, 4 Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, είναι 16 ομάδες. Και πέμπτη χώρα. Ναι. Ουσιαστικά δεν προσφέρουν τα εισιτήρια, είναι κλάιμα, είναι τέκμα φόρτ, ας πούμε, για τα γιατί θεωρούμαστε λίμα της Ευρώπης, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Ακόμα και, κοίταξε, προσέξτε παιδιά, κάποιος φίλος Αγιανός είπε τι να προτιμήσει στον εγκέφαλό του. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, η νίκη, ρε παιδιά, έχει φτάσει 1.700. Έχει φτάσει πολύ, ενώ η νίκη στο Europa είναι 900 χιλιάρικα, που ήταν πριν 4 χρόνια 600. Η ισοπαλία στο Europa είναι 300 χιλιάρικα. Άρα η ισοπαλία. Νομίζω είναι 9 κατοστάρικα. 9 κατοστάρικα είναι η ισοπαλία στο Champions League. Ναι. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός εχθές έχασε. Δεν ξέρω, όχι, αυτά είναι στους ομίλους τα λεφτά. Άλλο αυτό, ναι. Και οι βαθμοί αρχίζουν μετράνε για την ομάδα όταν μπει στους ομίλους. Τώρα, ό,τι βαθμού συγκεντρώνεις, συνήθως πάνε στη χώρα. Έτσι ξέρω. Επίσης και κάνουν και ένα λάθος, οι διπύρινοι αγώνες της ΑΕΚ, παιδιά. Μονόσυν. Διπύρινοι αγώνες. Μονόσυν. Ίσως εσύ, το άκουσα σήμερα. Στο Europa League είναι μονή. Play-off, Νίκο. Στο play-off, ναι. Και στο play-off νομίζω ότι είναι μονή, ναι. Οκ, εντάξει. Εγώ δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτήσω πριν. Δεν το ξέρω. Ναι. Πάντως είναι πολλά, δηλαδή, στο Champions League, αν πάρεις 3 χ, ρε παιδί μου, φαντάζεσαι. Είναι 3-5% είναι, φίλε. Ψηλέ μου, να είσαι καλά για να πάμε και στον τελευταίο. Άντε, για πάει. Δεν με αφήσει να κάνω ποδοσφαιρική ανάλυση. Γιατί πρόσεξε, μην ξεχνάς κάτι σημαντικό. Την επόμενη εβδομάδα έχει διακοπή. Για τις εθνικές. Ναι, και τι. Δεν μπορεί να έχει επαναληπτικούς. Α, ναι, σωστά. Αυτό σου λέει, είναι μονάρ. Ναι, ναι. Το γύρο πάλι είναι μονάρ. Σωστό. Στον επόμενο, καλησπέρα, τελευταίο βασικά για σήμερα, ναι. Ναι, βασικά, ξεκάθαρα να ρωτήσει το φίλο μου τον Ψηλό, ρε παιδί μου. Ναι, ρε, βασικά. Όχι, που θα βλέπει για 20η φορά τον Ολυμπιακό στου ομίλου του Champions League, ενώ αυτό μέχρι στιγμή δεν έχει πει ούτε μια φορά, και πώς νιώθει που όπως έχει ομολογήσει ο φίλος, ενώ είναι παραδοσιακός δεξιός, τα τελευταία χρόνια ψηφίζει, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ, πλήρως εναρμονισμένος με τον Κωνσταντίνο Ζουράρη που είχε πει ότι χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει κανένα τίτλο. Αν το έχει δηλώσει. Δηλαδή, ψηφίζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Απλά θέλω να του πω, παιδί μου, ότι και να μπει στους ομίλους θα παριστάνει το ρόλο της ΑΕΚ. Δηλαδή. Γιώργο! Vodafone. Γιώργο! Έχει πρόβλημα με Vodafone σήμερα γενικότερα και με ίντερνετ και με γραμμές. Τον χάσαμε τον Γιώργο. Πάει ο Γιώργος. Δεν το κόψαμε, να ξέρετε, μην νομίζετε δηλαδή ότι. Δεν μου έχει βγάλει με ένα Vodafone κανένα θέμα σήμερα. Τι εσά έχει βγάλει, τι έχει κάνει. Είχε θέματα γενικότερα. Με το ίντερνετ έχουμε σταθερά θέματα στο σπίτι. Όχι, σήμερα και το 4G γενικό. Έπεσε το δίκτυο, είχα κάτι τέτοια. Την έχουμε χορηγό. Δεν ξέρω κιόλα. Όχι, έγινε, ρε φίλο, το ανακοίνωσα κιόλα. Μαζί μα η Vodafone. Νίκο! Έλα. Αυτά δηλαδή για σήμερα. Νομίζω ότι. Τα καλύψαμε τα περισσότερα, μια μισή ώρα ρουφήχτηκε. Ναι. Σαν φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Θα πας και εσύ σε καφενείο να βρει το παιχνίδι. Θα πας. Θα πάω να το δω μια παρέα, ναι. Πάμε να το χαζέψουμε.
Μάλιστα. Με κάτι ΠΑΟΚ τσάκια και Αριανάκια. Πάμε πίτσα, πήρε καναπές δηλαδή. Α, θα ζέψουμε λίγο μπαλίτσα. Εμείς λίγο μπαλίτσα έρχαμε. Λίγο μπαλίτσα έρχαμε να δούμε. Λίγο μπαλίτσα. Απλά αυτό το ερωτηματικό τώρα που υπάρχει. Ναι. Μετά τις 12 τι θα γίνει? Έλα μωρέ, δεν θα πάει παράταση, εντάξει, άντε. Είσαι τόσο σίγουρος? Όχι, δεν είσαι 100% σίγουρος, αλλά δε. Δεν θα πάει παράταση. Δεν είναι τόσο μεγάλη πιθανότητα να πάει σε παράταση, παιδί μου, ξέρω εγώ τι να σου πω. Χαριζιανόπουλος. Δεν θέλω να είμαι στη θέση του μαγαζάτορα να πάει σε παράταση, πάντως να ξέρεις. Θα είναι δύσκολο. Θέλω να είμαι στη θέση του μαγαζάτορα σήμερα και θα δουλέψει. Θα κάνει τζίρο. Ναι. Είναι γνωστό άλλωστε ότι πολλά μαγαζιά έτσι, στηρίζονται οικονομικά από τον ΠΑΟΚ, οκ. Από τα αθλητικά. Εμέσως. Ωραία. Αλλά δεν θέλω να είμαι στη θέση του να πάει παράταση στο παιχνίδι. Ωραία. Είναι δύσκολη θέση. Λοιπόν. Ευχαριστούμε και τη Χάνθ που ήταν μαζί μας για μια ακόμα εκπομπή με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και με παρακτήματα παρακαλώ σε Καλαμαριά και ασβεστοχώρη, τηλέφωνο 2316-0000 και ymca.gr. Θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά στις 6.30. Φίλε μας διώχνει, θα μπει μέσα. Γεια σας. Εδώ θέλω να μπει μια φορά και εμένα μου κάνει όξο. Ναι, ναι, πού είναι, ήρθε. Άμα δεν κάνει όξο, εγώ δεν βγαίνω. Όξο! Άνα, γεια σου, ρε φίλε. Έτσι ναι, έτσι φεύγω. Γεια σας.